Λοιπόν, σήμερα θέλω να κάνω ένα βίντεο το οποίο θέλω να σας... να είμαι λίγο αληθινός, να είμαι λίγο 100% οι σκέψεις μου πάνω σε αυτό που κάνω τα τελευταία χρόνια και ο λόγος που θέλω να τα πω αυτή τη χρονική περίοδο είναι επειδή τα πράγματα έχουν πάρει έκταση και έχω νιώσει στο maximum πράγματα τα οποία έχω νιώσει γενικώς στο YouTube, τα έχω νιώσει σε μεγαλύτερο βαθμό και όχι μόνο το YouTube, γενικώς βάσει του όλου αυτού που κάνω αυτά τα χρόνια, το οποίο συμπεριλαμβάνει το YouTube και ό,τι άλλο παρεμφερές με αυτό. Γιατί... Τέλος πάντων, αυτό το βίντεο θα είναι χωρίς edit, χωρίς κανένα να κόψουμε στο βίντεο. Θέλω να σας μιλήσω, εκτός αν γίνει προφανώς κάτι και αναγκαστώ να το κόψω εκείνο το σημείο. Αλλά γενικώς θέλω να σας μιλήσω λίγο ανοιχτά για το πώς νιώθω και το τι πιστεύω τον τελευταίο καιρό. Ότι... Τέλος πάντων, κάποιες σκέψεις που έχω τον τελευταίο καιρό. Μπερδεύω λίγο τα λόγια μου γιατί είμαι σε ένα κακό state of mind αυτή τη στιγμή που κάνω αυτό το βίντεο. Και ίσως να μην έκανα αυτό το βίντεο αν δεν ήμουν σε κακό state of mind. Θέλω όσοι είναι από την αρχή αρνητικοί στο τι πρόκειται να πω και έχουν ήδη μια αρνητική προκατάληψη, ξέρω ήδη ποιοι είναι και ξέρετε κι εσείς ποιοι είναι. Αυτοί που πριν κάνουν αυτό το βίντεο μου θα πούνε πάμε να το κράξουμε κτλ. Βασικά δεν θα μπορώ να μου δώσετε μια ευκαιρία. Όσοι έχετε αυτό το αρνητικό state of mind δεν πρόκειται να αλλάξετε αυτό το πράγμα. Οπότε θα ήθελα να φύγετε από το βίντεο, θέλω να μιλήσω όσους είναι δεκτικοί στο να ακούσουν κάτι. Για τα μουνάκια που λένε για επίκληση στο συνέστημα και θλιβερά βίντεο για να αγγίξει το κοινό και άλλες αυτές τις πίπες. Γιατί έχω ακούσει και για επίκληση στο συνέστημα, ποτέ δεν προκαλώ επίκληση στο συνέστημα, εσύ και εμένα ή οτιδήποτε. Τώρα, αν πω κάτι το οποίο όντως αγγίξει στο συνέστημα, δεν σημαίνει ότι κάνω επίκληση. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να κάνω επίκληση σε κανένα συνέστημα σε αυτό το βίντεο. Θέλω να μιλήσω 100% για το πώς νιώθω εγώ μέσα στο YouTube. Όχι μέσα στο YouTube, στο background του YouTube και όλο αυτό που συμβαίνει. Λόγω του YouTube και να μιλήσω λίγο ανοιχτά στο κοινό. Ίσως κάποιοι καταλάβουν λίγα παραπάνω και πιστεύω ότι αυτά που θα πω αντιπροσωπεύουν πολλούς YouTubers και πολλά άτομα τα οποία είναι σε αυτό το χώρο γενικώς. Άλλους ίσως όχι τόσο, υπάρχουν κανάλια τα οποία έχουν μόνο θετικά σχόλια και μόνο θετικές ανταποκρίσεις. Είναι λίγα, αλλά υπάρχουν σίγουρα. Και φυσικά αυτό σημαίνει κάτι, αυτό σημαίνει ότι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Εννοείται δεν το αρνούμε ποτέ αυτό. Το θέμα είναι ότι θέλω να μιλήσω ως έχοντας ένα κανάλι το οποίο η αλήθεια είναι ότι δέχεται πολύ αρνητικότητα ειδικά τον τελευταίο καιρό λόγω διαφόρων πραγμάτων, ότι έχω επιλέξει να μπλεχτώ με διάφορα άτομα τα οποία έχουν μεγάλα fanbase, έχω επιλέξει να μιλήσω για θέματα τα οποία δεν ήταν τόσο εύπεπτα για κάποιον να μιλήσω και να πω την άποψή μου εν πάση περιπτώσει. Κάναμε τώρα τελευταία και όλη αυτή τη φάση με τα αντίστα, τα οποία τράβηξαν αρκετές αντιδράσεις, ειδικά το τελευταίο που έβγαλε λαμπρινή τράβηξε πολλές αντιδράσεις. Και έγινε ένας μικροχαμός και τα λοιπά από αρνητικότητα και θέλω να μιλήσω λίγο για κάποια πράγματα. Λοιπόν, YouTuber, τι είναι να είσαι YouTuber? YouTuber είναι να ανεβάζεις βίντεο στο YouTube και στόχος ενός YouTuber θεωρητικά είναι να ανεβαίνει το κανάλι του βάσει της δουλειάς που κάνει. Γενικώς ακούγεται τέλειο να είσαι μεγάλος YouTuber και να έχεις πολλά νούμερα. Και ναι, δεν το χρησιμοποιώ, είναι όντως ωραίο συνέστημα να έχεις πολύ κοινό. Αλλά το θέμα είναι ότι μετά από ένα σημείο πρέπει να προσέχεις πολύ τις κινήσεις σου, να προσέχεις αυτά που λες κτλ. Γιατί αλλιώς έρχονται επιπτώσεις, κατάλαβες. Και όταν είσαι λίγο πιο αυθόρμητος κτλ., αυτό μπορεί να σε καταστρέψει κτλ. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Για ό,τι πω, θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή. Ξέρω ότι έχω κράξει πολλά άτομα στο YouTube. Έχω κράξει πάρα πολλά άτομα και πράγματα στο YouTube. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που έλεγα από την πρώτη στιγμή όταν έκραζα και αυτό πιστεύω είναι το μικρό μου άλοθη, όχι ότι 100% μου δίνει άλοθη, γιατί ξέρω ότι φταίω κι εγώ για το κράξιμο που δέχονται άλλα άτομα και άλλα παιδιά. Αλλά το μικρό μου άλοθη και αυτό που έλεγα πάντα είναι ότι κράζω το YouTuber, το άτομο που βλέπω στην κάμερα μπροστά. Δηλαδή δεν έκραξα ποτέ τώρα τι παράδειγμα να σας φέρω. Οποιοδήποτε παράδειγμα τώρα από YouTuber που έχω κράξει στο παρελθόν, δεν έκραζα ποτέ το άτομο ως άτομο. Έκραζα πάντα τη δουλειά του στο YouTube. Με μια εξαίρεση την οποία θα πω αυτή τη στιγμή που ήταν ο Χαγιάτε, που όντως ήμουν λίγο πιο νευριασμένος με την όλη φάση και επειδή μου είχε επιτεθεί και αυτός κάπως περίεργα και όχι τόσο στο YouTube, είχε επιτεθεί πολύ πιο shady και περίεργα από άλλους. Γι' αυτό είχα κάνει εκείνη την έκρηξη, εν πάση περιπτώσει, που είχα αναφερθεί και λίγο σε πιο προσωπικά θέματα. Η αλήθεια είναι, ίσως να ήταν λάθος για πολλούς αυτό, αλλά έγινε αυτό που έγινε λόγω της κατάστασης της δεδομένης. Σε γενικές γραμμές πάντως πάντα στόχευα να κράζω 100% το περιεχόμενο που βγάζει ένας YouTuber και ο λόγος που το έκανα αυτό είναι γιατί τα βίντεο κραξίματος και όλο αυτό το πράγμα ήταν ένα περιεχόμενο που μου άρεσε να βγάζω σαν YouTuber.
Ναι, έκραζα δουλειές άλλων, αλλά απ' την άλλη ήταν μια δουλειά και αυτό που έκανα στο να κράζω τη δουλειά των άλλων. Κατάλαβες, πάει κάπως έτσι. Δηλαδή θεωρούσα ότι είναι μέρος του YouTube και ακόμα θεωρώ ότι είναι μέρος του YouTube να υπάρχουν αυτές οι κόντρες. Οκ, δεν μπορείς να συμπαθείς τη δουλειά όλων και πολλές φορές θα ξεσπάσεις λίγο παραπάνω, θα πεις μια μαλακία παραπάνω κτλ. Θα εκφράσεις λίγο τη γνώμη σου όντας σε αυτό το χώρο και βλέποντας άλλα άτομα να κάνουν παρόμοιες δουλειές και να βλέπεις πράγματα που δεν σ' αρέσουν. Πολλές φορές θα πεις τη γνώμη σου, αλλά ποτέ δεν ήθελα να μιλήσω για να, και να θίξω προσωπικότητες, άτομα και να τους προκαλέσω πρόβλημα στην προσωπική τους ζωή. Ξέρω ότι μπορεί να ήταν συνέπεια αυτόν που έλεγα, ότι κράζοντας ένα YouTuber θα πήγαιναν μετά και θα του προκαλέσω πρόβλημα στην προσωπική του ζωή, το γνωρίζω αυτό, αλλά σε κάποια περίπτωση δεν ήταν αυτός ο στόχος μου, ωραία. Και ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, ότι συνειδητοποιώ σε μεγάλο βαθμό ένα πράγμα. Στο YouTube εγώ έχω ανέβει σταδιακά, σιγά σιγά ανέβαινα και έφτασα μέχρι στιγμής εδώ. Οπότε την όποια αλλαγή υπήρχε στη ζωή μου την ένιωθα πολύ σταδιακά και μικρή διαφορά. Τελευταία έγινε ένα μεγάλο μπαμ το οποίο το έχω νιώσει και στην πραγματική μου ζωή. Και αυτό για το οποίο ήθελα να μιλήσω είναι ένα συγκεκριμένο θέμα. Η προσωπική προσέγγιση του κοινού προς τον κάθε YouTuber. Τι εννοώ, έχω μπερδέψει λίγο τα λόγια μου, είμαι όντως λίγο μπερδεμένος σε αυτά που λέω. Γιατί αλήθεια μου έχουν καταβάλει το κεφάλαιο εδώ και δύο μέρες. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν μπορούσα να κάνω βίντεο για μία-δύο μέρες που είχα αφήσει κενό. Αλήθεια δεν μπορούσα να κάνω βίντεο, δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ στο να μιλήσω σε μια κάμερα και απλά με κατέβαλαν όλα αυτά τα πράγματα. Εκείνες τις μέρες είχα ανοίξει και ένα live stream και όσοι μπήκατε είδατε ότι το έκλεισα στα 20-25 λεπτά γιατί δεν μπορούσα να κάνω live stream. Είχα χαθεί εντελώς. Και αυτό είναι το πρόβλημα λοιπόν. Έχει συμβεί κάτι. Συμβαίνει βασικά κάτι, όχι έχει συμβεί κάτι. Το οποίο κάτι είναι ότι πέραν του YouTube, για κάποιο λόγο όσα άτομα, γενικώς δημοφιλή άτομα κάνουν κάτι κακό και ή κάποιος τους μαχηθεί δημόσια ή οτιδήποτε τέτοιο, αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο στην προσωπική του ζωή. Ωραία. Και τι εννοώ με αυτό. Λοιπόν, θα μιλήσω πολύ συγκεκριμένα, θα μιλήσω πάρα πολύ συγκεκριμένα και ελπίζω να καταλάβετε αυτό που έχω να πω. Εγώ το έχω συνηθίσει γιατί έχει γίνει σταδιακά, να υπάρχουν άτομα τα οποία θα με κράζουν και θα με κράζουν και στο προσωπικό επίπεδο. Ποτέ δεν μου άρεσε, ποτέ δεν ασχολήθηκα με το να πω κάτι γι' αυτό. Πάντα το θεωρούσα λάθος το να κράζεις τον άλλον σε προσωπικό επίπεδο για κάτι που βλέπεις στο YouTube, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση, ok. Αυτό που βλέπεις στο YouTube είναι ένα περιεχόμενο του YouTuber, είναι η δουλειά του ως creator. Το τι είναι στην προσωπική του ζωή δεν έχει να κάνει με αυτό. Με χτύπησε πάρα πολύ η κακία όλη αυτή που βγάζει ο κόσμος σε προσωπικότητες. Τώρα τελευταία που έγινε το με τη Λαμπρινή. Αφήνω στο πλάι το οποιοδήποτε θέμα υπήρχε με το αν διαφωνώ ή συμφωνώ με τις κριτικές που έγιναν προς το βίντεο κλιπ. Προς τη δουλειά αυτή. Τις αφήνω εντελώς στο πλάι. Δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Δεν θα μιλήσω καν για τις διαφωνίες. Ας δεχτώ ότι όλα όσα είπανε σε κριτικό επίπεδο για τον Dis ήταν όντως ίσχυαν και ήταν για τον Μπούτσο. Ας δεχτώ ότι η κριτική άσκησε ο Λιναράς ή οποιοδήποτε πάνω στον Dis και μίλησε γι' αυτό. Ας τις δεχτώ όλες αυτές. Το πρόβλημά μου είναι αλλού. Δεν είναι στο ποιος είχε δίκιο ή άδικο στο αν τον Dis ήταν καλό ή κακό. Ας θεωρήσουμε ότι ήταν κακό. Ωραία, ας δεχτούμε όλοι ότι ήταν κακό. Το θέμα είναι ότι όλη αυτή η φήμη που πήρε, βγήκαν άρθρα γι' αυτό, βγήκαν τόσα πολλά πράγματα και πήρε μεγάλη έκταση. Είχε φάει κράξιμο από διάφορα άτομα τα οποία έχουν και ένα μεγάλο prestige, ας το πούμε, στην ελληνική κοινότητα του YouTube και ο κόσμος τους σέβεται πολύ την άποψή τους. Πολλές φορές πιστεύω λίγο με υπερβολικό βαθμό, λίγο προβατικά, αλλά ok, ας το αφήσουμε και αυτό στην άκρη. Δεν θέλω να ασχοληθούμε καθόλου με αυτό το θέμα σε αυτό το βίντεο. Το θέμα είναι ότι είδα προσωπικές επιθέσεις και εκεί που θέλω να καταλήξω. Οκ, πες εγώ και άλλοι YouTubers που είναι στον χώρο χρόνια μπορούν να το συμμαζέψουν λίγο στο κεφάλι τους και να ηρεμήσουν κτλ. Και περνάει αυτό. Είναι κομπλέ. Υπάρχουν πολλά θετικά στο YouTube. Δεν θέλω να κλαίγομαι για αυτά αρνητικά. Αλλά βίωσα δίπλα μου να συμβαίνει κάτι πολύ άσχημο το οποίο δεν μ' άρεσε. Ωραία, και αυτός είναι ο λόγος που ήρθα να μιλήσω. Ούτε προς υπεράσπιση κανενός, ούτε δεν μιλάω για υπεράσπιση προς τη Λαμπρινή, γιατί μου έχετε περίξει και με αυτό λίγο τον Μπούτσο. Ότι και καλά την υπερασπίζομαι γιατί είναι συγκάτοικός μου και γάμισε το. Ας μιλήσουμε για μια. Ας πούμε ότι μιλάω για μια ουδέτερη κοπέλα. Απλά παίρνοντας αφορμή αυτό που βλέπω και έχω σκεφτεί το πώς μπορεί να νιώθουν άλλες κοπέλες ή αγόρια στη θέση της που έχουν υπάρξει ανάλογες καταστάσεις. Αλλά επειδή εγώ αυτό το παράδειγμα ξέρω και αυτό έχω δίπλα μου, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα παραδείγματα, εννοείται, δεν μιλάω συγκεκριμένα γι' αυτό, μιλάω για την οποιαδήποτε τέτοια κατάσταση. Να πω το εξής. Η Λαμπρινή μέχρι πριν 3 μήνες δεν ήταν YouTuber, ας πούμε. Και είναι ακόμα σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο το YouTube. Δεν είχε συνηθίσει στο να έχει φήμη, στο να έχει haters, στο να έχει οτιδήποτε τέτοιο. Γιατί προφανώς έγινε πολύ γρήγορα αυτό. Και ναι, εμείς φταίμε εισαγωγικά που έγινε αυτό.
Αλλά προφανώς δεν περιμέναμε να έχει κάποια τεχνική εξέλιξη. Αλλά θέλω να σκεφτώ αλλιώς. Ως ένα άτομο καθημερινό το οποίο θα βγει τη βόλτα του κάθε μέρα, θα μιλήσει με τους φίλους του κτλ. Πώς πιστεύετε θα νιώθατε εσείς αν ξαφνικά υπήρχαν 20.000 άτομα τα οποία όχι έκραζαν τη δουλειά σου? Το να κράζουν τη δουλειά σου είναι πολύ λίγο. Είναι τίποτα να κράζουν τη δουλειά σου. Πώς θα νιώθετε να σας έκραζαν σαν προσωπικότητα? Και αυτό είναι που πονάει. Σκεφτείτε λίγο τον εαυτό σας ως μη YouTubers, ως normal άτομα, ξέρω εγώ, που κάνετε κάποια άλλη ασχολία η οποία δεν περιέχει μέσα του να έχεις κάποιο είδους φήμη, ωραία. Ότι άμα ένα άτομο ή δύο άτομα σας πούνε κάτι αρνητικό, σας στείλουν ένα μήνυμα και σας πούνε τι στο μπούτσο, γιατί το έκανες αυτό και πώς έτσι, οτιδήποτε τέτοιο, ένα-δύο μηνύματα να λάβετε τέτοια και νιώθετε άσχημα, τα σκέφτεστε όλη μέρα. Και απ' την άλλη, έχεις άτομα τα οποία δέχονται δεκάδες, εκατοντάδες τέτοια μηνύματα. Και όταν ο άλλος δεν είναι πολύ σκληρός χαρακτήρας, μπορεί να λυγίσει, μπορεί να τον επηρεάσει πάρα πολύ. Μπορεί να τον επηρεάσει πάρα πολύ στην ψυχολογία του, όταν δεν έχει συνηθίσει κάτι τέτοιο και όταν δεν μπορεί να το αποδώσει κάπου. Και απλά νομίζω ότι όντως όλα αυτά που λέγονται για αυτόν ισχύουν. Δηλαδή βγήκαν συμπεράσματα από τα ντις π.χ., από τον ντις αυτό, ότι η λαμπρινή ή οποιαδήποτε λαμπρινή, οποιοδήποτε οτιδήποτε, είναι πατσαβούρα, είναι ό,τι στον μπούτσο επίθετα μπορούσατε να βρείτε, τα οποία τη χαρακτηρίζαν προσωπικά λόγω ενός τραγουδιού που είδατε για 2 λεπτά και βγάλατε συμπεράσματα τα οποία έφταναν στο Θεό. Δεν σκεφτήκατε ότι θα μπορούσε π.χ. αυτό να είναι απλά κάτι που θέλει να προβάλλει για πλάκα ή οτιδήποτε? Και ας πούμε ότι φεύγει το επιχείρημα της πλάκας. Πες ότι αυτό ήθελε να προβάλλει, ακόμα και να ήθελε να προβάλλει αυτό για να πουλήσει, που δεν ίσχυε αυτό, ξέροντας προσωπικά τα άτομα στο οποία αναφέρομαι. Ξέρω ότι η σκοπή μας δεν είναι αυτή που πιστεύετε πολλούς από εσάς, αλλά okay, δεν μπορώ να πείσω τον οποιοδήποτε για κάτι τέτοιο, εννοείται. Δεν μπορώ να σε πείσω για κάτι τέτοιο. Αλλά ακόμα και όντως ο σκοπός να ήταν να πετύχεις μέσω αυτής της περσόνας, δεν καταλαβαίνω το λόγο να δέχεται τόσο μεγάλη επίθεση προσωπικότητα ενός ανθρώπου. Και δεν ξέρετε πόσο πονάει. Δεν θέλω να κλαίγομαι και να μου πείτε πάλι για επίκληση. Πραγματικά έχω βαρεθεί να ακούω αυτό το πράγμα. Δεν κλαίγομαι. Λέω τις σκέψεις μου ανοιχτά και θέλω να δω αν θα βρω έστω κάποιους σύμφωνους και αν θα με καταλάβουν κάποια άτομα. Σίγουρα όχι όλοι, σίγουρα όχι όλοι. Υπάρχουν άτομα τα οποία μπήκαν στο βίντεο με σκοπό να με κράξουν και να με βγάλουν λάθος αυτά που θα πω. Αλλά θέλω να σκεφτείτε ότι ένας normal άνθρωπος, ωραία, πονάει με όλο αυτό. Όταν θα υπάρχουν τόσες χιλιάδες άτομα τα οποία θα κράξουν στοχευμένα ένα άτομο με τόσο άσχημα επίθετα, έτσι. Πονάει. Πονάει αυτό. Και ξαναλέω, πριν μου πείτε το επιχείρημα χάρη έχεις κράξει άτομα, το ξέρω. Νιώθω συνυπεύθυνος για το ότι πόνεσαν κατά αυτόν τον τρόπο άτομα. Ωραία. Απλά αυτό που λέω για το μικρό μου άνθρωπο, όπως είπα και πριν, είναι ότι πάντα έλεγα δεν θέλω να κράξω τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από την κάμερα. Θέλω να κράξω τον YouTuber. Ήταν πάντα το νούμερο ένα πράγμα που έλεγα. Αν ξέχασα να το πω κάποια στιγμή, συγγνώμη, αλλά πάντα το εννοούσα. Και πάντα αυτά που έλεγα στόχευα να θίξουν τον YouTuber ως YouTuber. Ποτέ δεν ήθελα να μιλήσω για ανθρώπους. Γιατί όλοι οι άνθρωποι προφανώς είναι διαφορετικοί. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να είναι ίδιοι με σένα. Θα έχουν ο καθένας τα κουσούρια του και εγώ έχω κουσούρια και όλοι έχουν κουσούρια, όλοι έχουν αρνητικά πράγματα. Όλοι μπορούν να κάνουν μια στραβή. Δεν χρειάζεται λόγω αυτού του ενός κακού πράγματος που θα κάνουν ή της κακής συνήθειας να τους στιγματιστεί όλη η ζωή ή κάποια χρόνια από τη ζωή τους σημαντικά. Γιατί μιλάμε για σημαντικά χρόνια από τη ζωή. Εντάξει, μπορεί να μην είναι όλη η ζωή, αλλά αυτά είναι τα σημαντικά χρόνια της ζωής, ειδικά αυτά που διανύω εγώ και το νιώθω αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικά χρόνια διαμόρφωση του χαρακτήρα μου και όντως νιώθω πολλές φορές ότι δεν μπορώ να αντιμετωπίσω όλο αυτό. Ακόμα και εγώ που είμαι τόσα χρόνια σε αυτό και έχω συνηθίσει σιγά σιγά και κλιμακωτά να το αντιμετωπίζω όλο αυτό, πολλές φορές νιώθω αδύναμος μπροστά σε αυτό. Σίγουρα δεν είμαι πιο σκληρός χαρακτήρας. Σίγουρα υπάρχουν άτομα τα οποία αντέχουν πολύ περισσότερο σε αυτό το θέμα από εμένα. Υπάρχουν όμως άτομα και που αντέχουν πολύ λιγότερο και όταν ξαφνικά συμβαίνει όλο αυτό μπορεί να έρθουν σε πολύ άσχημες καταστάσεις. Και ναι, δεν πήρα αφορμή την συγκάτοικό μου που έγινε όλο αυτό, έτσι. Και ξαναλέω, δεν συμβαίνει μόνο σε αυτήν, συμβαίνει σε πολλούς ακόμα. Θεωρείται λίγο αμεληταίο το να γράψεις ένα comment και να θίξεις προσωπικά κάποιον, αλλά δεν είναι αμεληταίο. Ειδικά όταν γίνεται από πάρα πολλά άτομα ταυτόχρονα με σένα και βγαίνει μια κοινή γνώμη για ένα άτομο η οποία είναι ίσα για τον μπούτσο πάνε ψόφα. Και είναι άσχημο, είναι άσχημο.
Δεν ξέρω, έχω χάσει λίγο τα λόγια μου και συγγνώμη γι' αυτό. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να μείνετε στο βίντεο τόση ώρα λόγω του ότι δεν μπορώ να μιλήσω ιδιαίτερα καλά και έχω χάσει λίγο το λόγο μου. Και ίσως να μην ήταν η κατάλληλη στιγμή να κάνω αυτό το βίντεο, αλλά ίσως και να ήταν γιατί τώρα είναι που νιώθω πιο έντονα όλα αυτά τα πράγματα και μπορεί να μου φύγουν σε κάποιες μέρες που θα είμαι οτιδήποτε. Okay. Αυτά ήθελα πάνω κάτω να πω. Και το μήνυμα που θέλω να αφήσω με αυτό το βίντεο και όλα αυτά που είπα είναι, σκεφτείτε λίγο και την άλλη μεριά, την άλλη πλευρά, ωραία. Μη βλέπετε μόνο, πώς να το θέσω, σκεφτείτε τις συνέπειες των πράξεών σας. Ξαναλέω, με θεωρώ υπεύθυνο και εμένα και θέλω και εγώ να γίνω καλύτερο σε αυτό. Γιατί θέλω και εγώ να βελτιωθώ σαν άνθρωπος, δεν με θεωρώ τέλειος σε καμία περίπτωση. Με θεωρώ, ίσα πραγματικά θεωρώ ότι έχω κάνει πολλές μαλακίες. Και θέλω και εγώ να βελτιωθώ. Αλλά είναι μια φάση συνειδητοποίησης και συνειδητοποίησα κάτι που είναι πάρα πολύ κακό και μεγάλο. Και θα ήθελα να το συνειδητοποιήσουν και άλλα άτομα και να γίνει μια αλλαγή προς το καλύτερο γι' αυτό. Δεν λέω πάντα θα υπάρχει κριτική και η κριτική είναι ελεύθερη και μπορεί οποιοδήποτε να κριτικάρει οτιδήποτε. Απλά προσέξτε, μπορεί ο άλλος να τον πειράξει αυτό που λες, να τον πειράξει όντως. Okay. Και δεν το σκέφτεστε συνήθως αυτό, σε φάση. Ακόμα και τώρα που τα λέω όλα αυτά, η νούμερο ένα αντίδραση θα είναι πάλι κλαίγεσαι παλιωμαλάκα, χοντρέ, φαλακρέ και όλα αυτά. Αλλά το θέμα είναι, ξαναλέω, σκέψου όλο αυτό. Σκέψου αν ήσουν εσύ αυτό. Okay. Αν ήσουν εσύ αυτός που τόσες χιλιάδες άτομα έκραζαν με όλα αυτά τα κοσμικά επίθετα, απλά έτυχε να μην είσαι. Θα μου πεις χάρη, ναι, αυτό είναι το τεινό της φήμης, ας πούμε, ή το να έχεις φήμη. Το καταλαβαίνω, αλλά γιατί να είναι. Αλλά γιατί να είναι. Θα μου πεις το λες εσύ επειδή είσαι μέσα σε αυτό, αλλά και πάλι γιατί. Γιατί να είναι έτσι. Γιατί να πρέπει να λουστώ με πάρα πολλά επίθετα στη ζωή μου και σε όλα αυτά τα χρόνια που το κάνω, σε προσωπικό επίπεδο, όταν ο ένας στους χίλιους από αυτούς που με βλέπουν και έχουν τη δουλειά μου με έχουν γνωρίσει προσωπικά. Και ξέρω ότι όσοι με γνωρίζουν προσωπικά, συνήθως με συμπαθούν γιατί αλήθεια, αν με γνωρίσετε σαν άτομο, πιστεύω θα με συμπαθήσετε. Ίσως πολλές φορές να είμαι λίγο πιο. Και μου το έχουν πολύ βασικά. Ότι στο YouTube βγάζω έναν άλλο χειρότερο χαρακτήρα από τον πραγματικό μου. Αλλά σκεφτείτε λίγο ότι πραγματικά οι περισσότεροι YouTubers που βλέπετε μπορεί να είναι πραγματικά πολύ καλοί άνθρωποι, έτσι. Και απλά να κάνουν μαλακίες στο YouTube. Και εγώ όταν γνωρίζω ακόμα και άτομα που έχω κράξει, πραγματικά πιστεύω ότι στη ζωή τους μπορεί να είναι πολύ καλά άτομα. Έχω γνωρίσει και YouTubers που στην πραγματική ζωή δεν μου φάνηκαν καλά άτομα. Αλλά πιστεύω ότι περισσότεροι είναι καλά άτομα στην προσωπική τη ζωή. Και όχι μόνο YouTubers, εννοώ γενικώ για όλου του οποιοδήποτε βλέπει από μια απόσταση, από ένα ίντερνετ, από οτιδήποτε. Και είναι κρίμα να μιλά έτσι για έναν άνθρωπο ο οποίο μπορεί να έχει παρεξηγηθεί. Κατάλαβε, να μην εννοούσε τα πράγματα όπω υπόθηκαν, να μην οτιδήποτε και απλά να έγινε όλο αυτό. Είναι μεγάλο το φόρτο. Είναι αλήθεια μεγάλο το φόρτο και ίσως να μην μπορείτε να το καταλάβετε αν δεν έχετε βρεθεί εδώ πέρα, αλλά είναι μεγάλο το φόρτο αλήθεια. Που πολλές φορές γίνεται αποπνικτικό εν μέρη. Δηλαδή, okay, το να δεις τρία σχόλια, αλλά το να βγαίνεις έξω και εκτός από το να συγχαιρετάνε αυτοί που βλέπουν τα βίντεό σου, να υπάρχουν και οι 5-6 οι οποίοι θα σου μιλήσουν επιθετικά, είναι άσχημο, είναι άσχημο. Θα μου πεις, έχεις και το καλό, έχεις και αυτούς που σε χαιρετάνε γιατί τους αρέσει, αλλά έχεις και το άλλο. Και το άλλο πονάει αρκετά, κατάλαβες. Δηλαδή μπορεί να μην το δείχνω, μπορεί ο κάθε YouTuber να θέλει να το παίξει σκληρός κτλ. Αλλά πιστεύω ότι όλοι το σκέφτονται. Όλοι το σκέφτονται μέχρι ένα σημείο. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Και ναι. Αυτά ήθελα να πω. Συγγνώμη αν κούρασα. Πολύ μεγάλο το βίντεο. Βγήκε 20 λεπτά βίντεο χωρίς cut. Και είναι too much αυτό. Θα καταλάβω αν δεν μπορείτε να το δείτε ολόκληρο ή αν το έχετε κλείσει τη μέση οτιδήποτε. Αυτός ήταν ένας παραλληλισμός από σκέψεις του Καρπούζη. Του Χάρη πιο πολύ. Του Χάρη κυρίως, όχι του Καρπούζη. Του Χάρη κυρίως. Γιατί γενικώς προτιμώ να μην. Τέλος πάντων, προτιμώ να μην προβάλλω αυτό είναι αυτό που μόλις πρόβαλα στο YouTube, γιατί όντως δεν πουλάει ιδιαίτερα αυτό. Ο πιο μαλακός αυτός του κάθε ανθρώπου. Αλλά οκ. Okay. Αυτό. Αυτό.
Ωραία, αυτό. Θέλω να μου πείτε και τις δικές σας απόψεις κάτω στα σχόλια πάνω σε αυτό το θέμα. Φυσικά θέλω να τις ακούσω. Ξέρω δεν θα τους βρω όλους σύμφωνους, ξέρω ότι θα, ό,τι και να κάνεις, πάντα θα υπάρχουν αυτοί που δεν θα το πάρουν όπως θέλεις να το μεταβιβάσεις, αυτό. Αλλά οκ, okay. Έτσι είναι. Αυτά. Τα λέμε και με κανονικά βίντεο σύντομα.